Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Κυρία Αντωνιάδου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντίνου, κύριε Καλατζή. Είχαμε μπουρμπουλήθρες ή φυσαλίδες, για να καταλάβουμε. Κοιτάξτε, είναι ευχαριστώ, γιατί μέσα, όπως έχετε πει και εσείς, μέσα σε όλο αυτό το φόρτο εργασίας και τα περιραίουσα ατμόσφαιρα, υπάρχει και αυτό. Αυτό δείχνει βέβαια την προσδοκία και την ανυπομονησία και του κόσμου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που είναι κατανοητό βέβαια. Και σίγουρα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται μια ερευνητική γεώτρηση στο τεμάχιο 12 είναι γιατί υπάρχει πράγματι προσδοκία να εντοπιστούν κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Το θέμα όμως είναι ότι η προσδοκία αυτή εντοπίζεται σε ένα βάθος γύρω στα 4.000 μέτρα κάτω από το βυθό της θάλασσας, και αυτή τη στιγμή η γεώτρηση βρίσκεται μόνο γύρω στα 2.200 μέτρα. Δηλαδή έχουμε ακόμη χρόνο μέχρι να διαπιστώσουμε αν όντως το κοίτασμα είναι τέτοιο όσο αναμένουμε, ή μεγαλύτερο ή μικρότερο. Αυτή δεν είναι η στιγμή. Ναι, σίγουρα υπήρξαν κάποια ίχνη φυσικού αερίου, με την έννοια ότι σε οποιοδήποτε στάδιο μιας γεώτρησης μπορεί να εντοπισούν ίχνη. Μικροί θύλακες, φαντάζομαι. Καλά, να μην πούμε τώρα περισσότερο για στιγμικά, ναι, ναι. Αλλά το κοίτασμα το οποίο αναμένεται να εντοπιστεί δεν είναι σε αυτό το βάθος. Άρα είναι καλή να έχουμε λίγη υπομονή, να φτάσουμε μέχρι το στοχευόμενο βάθος. Βέβαια, η γεώτρηση προχωρεί με διάφορους τρόπους, είτε προχωρώντας κατά μήκος ή όσο αφορά εργασίες θωράκισης ή ασφάλισης. Αυτή τη στιγμή το επόμενο στάδιο είναι να προχωρήσει οι εργασίες στη θωράκιση του πιο πρόσφατου μέρους της γεώτρησης και τους που ακολουθούν και τις διαμέτρους των... Και για να μπορέσει να συνεχίσει προς τα κάτω, ας πούμε. Στις 13 ίντσες 5-8 διάμετρο, και μετά από αυτό θα προχωρήσουμε πιο κάτω. Αν χρειάζεται λίγη υπομονή, έχουμε πει ότι χρειάζονται γύρω στις 73 μέρες από την πρώτη μέρα που είχε αρχίσει η ερευνητική γεώτρηση. Αν αυτό ήταν γύρω στις 18 του Σεπτέμβρη, υπολογίζεται γύρω στις αρχές του Δεκέμβρη, αν όλα πάνε καλά, γιατί πάντα υπάρχει περίπτωση να προκύψουν τεχνικά προβλήματα. Ναι. Θα είναι μέσα στα πλαίσια, γιατί μιλούμε για ερευνητική γεώτρηση, τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο. Άρα, αν όλα πάνε καλά, γύρω στις αρχές του Δεκέμβρη θα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις. Και αν οι ενδείξεις είναι θετικές, δηλαδή ότι εντοπίζεται κοίτασμα, για να διαπιστωθεί η έκταση και η σύσταση αυτού του κοιτάσματος, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν δύο εξειδικευμένες έρευνες. Αξιολόγησης πια, appraisal wells όπως τα λένε, πέραν γύρω από την υφιστάμενη γεώτρηση, για να αξιολογηθεί το μέγεθος, η έκταση και η σύσταση αυτού του κοιτάσματος. Και αυτές οι άλλες γεωτρήσεις αξιολόγησης θα πάρουν γύρω στους 6 με 8 μήνες. Μάλιστα. Άρα οι πρώτες ενδείξεις σίγουρα θα υπάρξουν το Σεπτέμβρη, είπαμε, αν όλα πάνε καλά. Και μετά θα δούμε γιατί. Δεκέμβρη και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Όχι απλώς για να μην βιαζόμαστε κιόλας. Και, ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα ορίζοντα 3-4 χρόνων, βέβαια, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι? Όσον αφορά την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων που μπορεί να βρεθούν, ναι. Δηλαδή πρώτα να πιστοποιήσουμε ότι υπάρχουν. Αν και εφόσον, ναι. Μια πιθανότητα. Στο βαθμό που εντοπιστούν, θα γίνουν, είπαμε, οι διεργασίες αξιολόγησης και μετά προχωρούμε με την εκμετάλλευση του κοιτάσματος, που χρειάζεται συγκεκριμένη υποδομή και προγραμματισμό. Βέβαια, για τον προγραμματισμό αναφορικά με την υποδομή, ήδη αυτή τη στιγμή συζητείται και εξετάζεται ο πιθανός τρόπος αξιοποίησης των κοιτασμάτων που μπορεί να εντοπιστούν.
και δεν θα περιμένουμε βέβαια μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες αξιολόγησης των όποιων κοιτασμάτων για να αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε. Είναι κάτι παράλληλο. Μάλιστα. Και ένα θέμα που διαβάζουμε σήμερα στην εφημερίδα Πολίτης, όχι επισπεύδεται, προχωράμε άμεσα εντός 15 μερών στο δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων. Τώρα αυτό το 15 μέρες δεν ξέρω από πού προέκυψε. Δεν νομίζω να έχω δηλώσει κάτι τέτοιο. Εκείνο που είχα πει είναι ότι σίγουρα αυτή τη στιγμή συζητείται και το πώς θα προχωρήσουμε με το δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεις και είχα εκφράσει την εκτίμηση ότι πριν το τέλος του χρόνου, του 2011, θα έχουν ληφθεί αποφάσεις για το πώς προχωρούμε. Δεν ξέρω από πού προέκυψε το 15ήμερο. Εκτίμηση. Πριν το τέλος του χρόνου θα έχουν ληφθεί αποφάσεις για το πώς προχωρούμε. Συνεπώς προχωράμε σύντομα και γρήγορα. Ο πρόεδρος έχει κλείσει θέση για να μεταβεί στην πλατφόρμα. Αυτά είναι καλύτερα να τα μιλήσετε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η αρμοδιότητά μου φτάνει μόνο μέχρι το Υπουργείο Εμπορίου. Για τον Αρχιεπίσκοπο δεν έχετε υπόψη σας, γιατί μας έχουν στείλει και ένα μήνυμα αν θα μεταβεί και ο Αρχιεπίσκοπος στην πλατφόρμα. Ούτε γι' αυτό γνωρίζετε. Για τον Αρχιεπίσκοπο δεν έχω λάβει έτοιμα για να μεταβεί. Είτε σε πλοίο είτε σε ελικόπτερο. Ας περιμένουμε, καλό είναι να περιμένουμε. Κυρία Αντωνιάδου, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλά. Καλή σας μέρα.